Εικόνες ντροπή στην καρδιά του Ηρακλείου και στη βιτρίνα της πόλης. Σπασμένοι κυβόληθοι με τουρίστες και δημότες να σκοντάφτουν στις δεκάδες παγίδες ατυχήματος και στα βαθουλώματα στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου. Μα κάθε μέρα πέφτουνε. Αν έχω εδώ μια κάμερα, θα δείτε τρομερά. Δηλαδή και οι άνθρωποι έχουν χτυπήσει. Δεν το συζητώ. Για διακοπές. Ναι, ναι, είναι δρόμος αυτός, είναι πλακόστρωτο, δηλαδή δεν. Εδώ πήγα στο νοσοκομείο, βέβαια, τα πλευρά μου. Τρεις φορές έχω πέσει. Μία εδώ, τη μέρα του Λαζάρου, έπεσα εκεί, στο αυτά. Είναι αυτή η εικόνα της πόλης. Το ξέρουνε, δεν είναι να το στο πεις μόνο. Ναι, το θέμα είναι... Το βλέπουν, περνούν και τα βλέπουν. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν κάνουν τίποτα. Τι να το σε πω. Εγώ το στο λέω, το πάω και το ξανά πάω. Από εκεί και πέρα, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Άθλιες εικόνες στο πιο κομβικό σημείο της πόλης, όπως σχεδόν καθημερινά, είναι τα ατυχήματα τουριστών. Περνάνε εδώ πέρα αυτοκίνητα, το βλέπει και ο Δήμος, αλλά δεν έχει κάνει κάτι. Τι να πω. Δεν έχει κάνει τίποτα. Και είναι ακόμα τα πράγματα έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Ναι, πολύ. Γιατί βλέπουμε ότι κατάφτια σκοντεύουν. Συνέχεια σκοντάφτουν εδώ πέρα. Λέω ότι οι άρχοντες του τόπου μας σίγουρα κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Και θα έπρεπε από μόνοι τους να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Όχι να φτάνει ο πολίτης να κάνει μόνος του αναφορές σχετικά με τους δρόμους και αυτά. Είναι δυσφήμιση για τον τόπο μας, νομίζω. Μονίμως είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή και όταν κάνουν κάτι, συγγνώμη, κάνουν αγκαρία. Μετά από λίγες μέρες, σκοντάφτες. Εσείς προσέχετε πάρα πολύ όταν περπατάτε εδώ? Προσέχω. Πάω άκρη-άκρη. Δημότες και κατασηματάρχες αγανακτούν για αυτές τις απαράδεκτες εικόνες που δυσφημούν την εικόνα του Ηρακλείου στο εξωτερικό, καυτηριάζοντας παράλληλα τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Α, και ούτε έχει μεριμνήσει τίποτα κανένας. Υπάρχει μια διαφορία, βλέπετε. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι κεντρικότατος δρόμος. Θα έπρεπε να έχουν βγει όλα γενικώς όλα και να ξανατοποθετούν πάλι. Ναι, χάλια είναι, εντάξει. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουν κάτι. Έτσι είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι τωρινό, είναι. Κάθε χρόνο και χειρότερα είναι. Βέβαια, διαφορία είναι. Αυτός ο δρόμος είναι από τους πλέον πιο. Τους πλέον πιο κομβικούς στο Ηράκλειο και από εδώ μπαίνουν οι ξένοι περισσότεροι είσοδος στο Ηρακλείο, δεν είναι όμορφη εικόνα. Αν και το πρόβλημα είναι γνωστό στη Δημοτική Αρχή πάνω από έναν χρόνο, δυστυχώς μέχρι και σήμερα οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης στο κοινόχρηστο χώρο παραμένει στα χαρτιά, με τους καταστηματάρχες να περιγράφουν και άλλες παγίδες ατυχήματος στην πλατεία 18 Άγγλων. Θέλουν η αντικατάσταση ξανά να επισκευαστούν ή να φτιαχτούν. Είναι το γεγονός ότι κάθε μέρα πέφτουν τουρίστες. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν είναι μονάχα εδώ. Και απέναντι, θα δείτε στο κυκλικό, συνέχεια πέφτουν και πέφτουν δυστυχώς στο δρόμο μέσα. Και έχει γίνει και ατύχημα, έχει χτυπήσει τουρίστας με αυτοκίνητο. Διότι έπεσε και όπως έπεσε μέσα στο δρόμο.